Αλλάζει σελίδα η ΣΕΚΑΠ μετά τη συμφωνία της Αγροτικής Τράπεζας να πωλήσει το ποσοστό που κατέχει στην εταιρεία στον Ινδικό Όμιλο Μπομιντάλα. Οι Ινδοί θα καταβάλουν 25,4 εκατομμύρια ευρώ στην Αγροτική Τράπεζα. Το ποσό καλύπτει την αξία μετοχών, την επιστροφή προκαταβολής έναντι αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου και αναλαμβανόμενα μη διαγραφέντα δάνεια. Επίσης, ο νέος μέτοχος δεσμεύτηκε να καλύψει αύξηση κεφαλαίου 30 εκατομμυρίων ευρώ, κεφάλαια που θα συμβάλλουν στην πλήρη επαναλειτουργία της εταιρείας και στην ενίσχυση της παραγωγικής της δραστηριότητας. Το τίμημα της εταιρείας ανήλθε στο 35% μαζί με τους στόχους, 35 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία Μπομιντάλα, χτυπάει και το άλλο, η εταιρεία Μπομιντάλα είναι ακολουθεί την γραμμή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 30 εκατομμυρίων ευρώ, άρα δίνει άμεση ρευστότητα στην εταιρεία και τα δύο πρώτα χρόνια προβλέπονται 17 εκατομμύρια πλάς επενδύσεις στην εταιρεία από πλευράς της στήριξης των προϊόντων και νέου τεχνολογικού εξοπλισμού. Εκείνο το οποίο επίσης μας έχει ανακοινωθεί είναι ότι δεσμεύτηκε η εταιρεία από Μιντάλα για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Έτσι. Μάλιστα. Για των θέσεων απασχόλησης που υπάρχουν σήμερα και τοποθετεί πλάς 100 θέσεις στα δύο πρώτα. Μετά χρόνια. Άλλα 100 άτομα. Έτσι. Διότι προβλέπει ένα διπλασιασμό του κύκλου εργασιών, τριπλασιασμό κτλ. Αναφορικά με τους μισθούς, θα υπάρχει κάποια αναπροσαρμογή με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας? Φυσικά. Φυσικά. Αυτό είναι δεδομένο για όλη τη χώρα. Δεν είσαι κάτι που θα αποτελέσει εξαίρεση. Οπότε αναμένονται κάποιες μειώσεις. Σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΚΑΠ που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Μαρτίου. Ενδιαφέρον θα έχει η στάση της ΣΕΚΕ που σήμερα ελέγχει το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και που μέχρι τώρα παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις του βασικού μετόχου και των Ιντών χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά της.